Ο κύριος Σάκης Τσιόλης τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Προπονητής, coach, έχει περάσει και από τον Άρη. Δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Με πολύ ωραίο λόγο και ανάλυση τον θέλουμε σήμερα στο Λίπερο να μας πει, να μοιραστεί μαζί μας τα όσα είδε χθες το βράδυ από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιόλη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Στην εξωτική Καλαμάτα ή όχι ακόμα? Ναι, εδώ είμαστε, προετοιμαζόμαστε γιατί τη Δευτέρα έχουμε την επίσημη πρώτη. Όποιος πάει από τη Βόρεια Ελλάδα και επισκέπτεται εκείνα τα μέρη και την πόλη τη συγκεκριμένη, μένει ερωτευμένος για πολλά χρόνια. Κύριε Τσιόλη, η αλήθεια είναι τώρα που φτιάχνοντας και ο δρόμος από την Αθήνα, τώρα είναι γύρω στις 2 ώρες, 2 και 1 τέταρτο. Πραγματικά είναι να απολαμβάνεις και το ταξίδι και κυρίως την πόλη. Είναι από την Αθήνα, καλά το είπατε. Γιατί από εδώ είναι κανένα 7 ώρο. Με το αυτοκίνητο εννοώ. Αλλά βέβαια η Θεσσαλονίκη και οι ομορφιές της δεν αλλάζουν με τίποτα. Καλά, εντάξει, ναι, ναι. Να φενέψουμε το σπίτι μας, έχετε δίκιο, με μαλώσουνε. Αλλά επειδή το έκανα εγώ για 3 συνεχόμενα χρόνια εκεί, τις διακοπές μου, ας πούμε, και κάποιοι φίλοι, και κάποιοι φίλοι τώρα τις τελευταίες ημέρες επέστρεψαν και αυτοί με αυτά τα συναισθήματα που είχα και εγώ όταν επέστρεφα από εκείνα τα μέρη. Λοιπόν, στην μπάλα τώρα, στον αγωνιστικό χώρο, τι είδατε χθες? Ξεκινήστε από όπου θέλετε. Βασικά τα είδατε και τα δύο τα παιχνίδια? Τα είδα. Ξεκινήσουμε όμως από τον Άρη. Τον Άρη, γιατί ναι, έτσι αλλιώς μας κλείνουν πολλά πράγματα. Βέβαια. Από τα καλά νέα να ξεκινήσουμε. Ναι. Από τα καλά και τα καλά νέα, πέρα από το αποτέλεσμα που είναι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να περάσει στον επόμενο γύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά εγώ αυτό που χάρηκα περισσότερο στον Άρη είναι του Άρης. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο αν θέλεις, βελτιώνει πάρα πολύ το στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή έχει καθιερωθεί και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αντιπροσωπεύει αυτό το στυλ τον Άρη, δηλαδή το συνδυαστικό, το γρήγορο, το επιθετικό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι χτες, ήταν σε πολύ καλό βαθμό. Δηλαδή ήταν πολύ καλός ο Άρης πάνω σε αυτό το θέμα, το κομμάτι. Και πίεσε ψηλά, δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια βελτίωσε ακόμα περισσότερο όσον αφορά το press zone, δηλαδή ανέβηκε πιο ψηλά για να πιέζει, να πρεσάρει και να δίνει προβλήματα στον αντίπαλο, ένα. Και δύο, ότι έχει πολύ ώρα η κατοχή της μπάλας, δηλαδή η κατοχή της μπάλας στα πόδια του Άρη, πραγματικά, και πιστεύω ότι θα είναι ακόμα καλύτερη στη συνέχεια. Κυκλοφορεί πάρα πολύ ωραία την μπάλα, γρήγορα, κοντά οι γραμμές και βέβαια όταν βρίσκει την ευκαιρία κάνει την τελική του επίθεση. Αυτό που παρακολουθεί τον Άρη και ενθουσιάζεται χθες το βράδυ, δεν του λες όμως το τέλος του παιχνιδιού, στο τέλος της βραδιάς, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε τελευταία, να είναι λίγο πιο χαλαρός, γιατί δεν ήταν και ο αντίπαλος τόσο δυνατός? Σίγουρα είναι και αυτό, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν ξεχνάμε ότι πέρυσι και με πιο αδύναμο ακόμα αντίπαλο έπαθε τη μεγάλη ζημιά ο Άρης. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ναι, έχει να κάνει, αλλά όμως βλέπεις λίγο την ταχύτητα που κινείται η ομάδα. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτως του αντιπάλου, ναι, βλέπεις ότι η ομάδα έχει συνοχή. Βλέπεις ότι κινείται με μια ταχύτητα ακόμα καλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Αυτό και στην προπόνηση ακόμα ενός προπονητή στο εισπράττει. Το βλέπει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχουμε μια ομάδα που να κάνει, να έχει συνδυαστικό παιχνίδι, να έχει επιθετικό, αλλά κυρίως να έχει ταχύτητα. Και αυτό ο Άρης ήταν σε καλό βαθμό χθες. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι πιο εσωτερικά, πιο προπονητικά θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πέρα από την ταχύτητα, αυτό που λέτε που το είδαμε, πέρα από το συνδυαστικό ποδόσφαιρο και είναι και νωρίς ακόμα, παίζει και ρόλο φυσικά και η ποιότητα που υπάρχει πλέον στην ομάδα του Άρεος και περιμένουμε και άλλους παίκτες να έρθουν με ίσως και μεγαλύτερη ποιότητα από τα παιδιά που ήδη βρίσκονται στην ομάδα. Τι είναι αυτό που κρατήσατε, ας πούμε, έτσι, το πιο σημαντικό από τον Άρη, βλέποντας τον στον αγωνιστικό χώρο? Προπονητικά θα έλεγα ότι οι μεγάλες βοήθειες που δίνουν πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά από την άμυνα προς την επίθεση, εννοώ για τους πλάι. Εννοώ τώρα τη συνοχή που είχε η ομάδα. Δηλαδή, ένας προπονητής στο τέλος βλέπει ότι ήταν η ομάδα. Είχαμε συνοχή, ήταν κοντά οι γραμμές. Παίζαμε γρήγορα, αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Μεταφέραμε παίχτες από την τρίτη ζώνη στη δεύτερη ή από τη δεύτερη στην τρίτη ζώνη της επίθεσης δηλαδή. Αυτά τα στοιχεία τα βασικά τα είχαμε. Ναι. Αν θέλεις κάτι πολύ σημαντικό που είχε και χθες ο Άρης, είναι βέβαια η ποιότητα που έχει οι παίχτες και αυτό πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Και μετά είναι η ποιότητα η ατομική. Χθες είχαμε λοιπόν δύο καταπληκτικά χτυπήματα και όλα τα χτυπήματα και τα κόρνερ και τα φάουλ του Άρη. Εκεί ήταν
Το σύν από όλα αυτά που σας λέω, εγώ θα στεκόμουν λίγο και στιμένες φάσεις. Γιατί ειδικά μες στο Χαριλάο θα βρούμε πολλές ομάδες που θα έχουν ενισχυμένη άμυνα, κλιμακωτή άμυνα και θα δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά τη λύση τη δίνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Μία από τις 3-4 λύσεις που έχουμε σε κλειστές άμυνες είναι οι στιμένες φάσεις. Ναι. Και όταν έχεις παραπάνω από μία επιλογές, είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν ξέρει ο αντίπαλος από πού θα του έρθει. Από δεξιά, από αριστερά. Δηλαδή έχει παίχτες ο Άρης αρκετούς. Δεν το λέω ορμόμενος μόνο από, από τα χθεσινά, από τα δύο γκολ με φάουλ, ένα του Ιτούρμπε και ένα του Πάλμας. Αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι όταν απειλείς και έχεις διάφορα όπλα, δυσκολεύεις ακόμη περισσότερο τον αντίπαλο. Ειδικά με τον Πάλμας, πρώτα απ' όλα όπως είπες εσύ, δεν είναι μονότονο το φάουλ, το στημένο. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά στο σχεδιασμό μιας στημένης φάσης, έτσι. Γιατί ακόμα και τα corner ήταν πάρα πολύ καλά χτυπημένα. Ναι. Άρα αν δουλευτούν περισσότερο με τους παίκτες που θα κάνουν το ρόμβο, δηλαδή για να πάνε να πάρουν τη φάση κίνηση μέσα στην περιοχή, θα έχει πολλές λύσεις ο Άρης εκεί. Εμένα μου αρέσαν πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί δηλαδή το 30-40 στο παγκόσμιο, μάλλον 30-35% στατιστικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τα μεγάλα παιχνίδια κρίνονται με στιμένα φάση. Αν σήμερα το απόγευμα είχατε την προπόνηση μετά το μάτς με τους παίκτες δίπλα σας εκεί, θα τους μαζεύατε στο κέντρο και για ποιο πράγμα θα τους μαλώνατε για το χθεσινό βραδινό? Να το διορθώσουν, δηλαδή να το φτιάξουν. Ενδεχομένως το πρώτο που θα τους έλεγα ότι δεν μπορεί σε μια τέτοια οργανωμένη φάση να φάμε το πρώτο γκολ, γιατί ενδεχομένως εκεί, όταν είναι ο αντίπαλος, θα είναι μεγαλύτερος, θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα είναι μια ομάδα που θα πιέσει λίγο πιο ψηλά, δεν θα τον αφήσει μετά και δεν θα δώσει τόσο χώρο στον Άρη για να έρθει στην περιοχή. Εκεί μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή, ήταν πολύ εύκολο και επιπόλαιο αυτό το γκολ που δέχτηκε ο Άρης σε αυτή την περίπτωση. Θα ήταν τα μαρκαρίσματα να είναι καλύτερα, αλλά ήταν νωρίς και δεν βρεθήκαν ακόμα, δεν κολλήσανε κοντά στους παίκτες. Ήταν το ένα που θα έλεγα. Το άλλο, εντάξει, ότι αυτό το φορτσέκινγκ που κάνει ο Άρης και βγαίνει πολύ ψηλά, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την άμυνα όταν χάνεται η μπάλα. Και αυτό το είχε σε έναν βαθμό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει καλύτερα. Κυρίως δηλαδή, αυτό είναι μέλημα των μεσοαμυντικών. Περισσότερο αυτοί πρέπει να είναι πιο γρήγοροι στην αντίληψη, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι που χάνεται η μπάλα. Αν χαθεί στο τελευταίο τρίτο δηλαδή στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου, ναι, έχει μπάλα ο αντίπαλος και πάνε να κυκλοφορήσει, αυτό και χάσει ο Άρης την μπάλα εκεί, δηλαδή στην επίθεσή του, ξεκινάει από την επίθεση. Αν τη χάσει από το κέντρο, από τους κεντρώους. Και αμέσως η υπόλοιπη ομάδα, τόσο η άμυνα όσο η επίθεση, αρχίζει και κλείνει αφού κάνουμε άμυνα. Ναι. Δηλαδή να έχουμε λίγο πιο γρήγορη ένα transition αμυντικό. Αλλά που χθες δεν μπορέσαμε να βγάλουμε βέβαια πολλά συμπεράσματα, γιατί ο αντίπαλος όταν κέρδισε την μπάλα από τον Άρη, ήταν πολύ αργός στο να χτυπήσει γρήγορα και να κάνει ένα επιθετικό transition από άμυνα σε επίθεση. Έτσι. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Πώς το είδατε αυτό? Βασικά υπάρχει μια στεναχώρια για το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω κυρίως για την εμφάνιση, κύριε Τσιόλη, σήμερα στον ΠΑΟΚ και στον κόσμο γενικότερα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα αυτό που αγχώνει περισσότερο και αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα, πίεση, είναι το αποτέλεσμα και να περάσει τον επόμενο γύρο. Αυτό τώρα αρχίζει και δυσκολεύει πολύ. Και όχι γιατί τόσο ο αντίπαλος ήταν τόσο καλός, όσο το ότι και το πρώτο γκολ σε ανύποπτη στιγμή, μιλάμε, πιάστηκαν και τα δύο στόπερ να είναι πολύ ψηλά, ναι, από την άμυνά τους για να βγει η μπάλα εκεί με αυτή την καραμπόλα που είναι για να βγει ο παίκτης στον άξονα. Επίσης μετά από αυτό το γκολ πάλι αναγκαστήκαν, βγήκαν πιο ψηλά, είχαν προβλήματα και στην αντεπίθεση, ήταν μια ομάδα βέβαια που την έχει την αντεπίθεση. Βγαίνει καλά στο χώρο. Και αυτό που κυρίως με πολλά δεν είχε και παίχτη αναφορά, ρε παιδί μου, για να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει, να κάνει αφιάσεις, να πάει σε ένας εναντίον ενός στην επίθεση. Έλειπαν, ας πούμε, τα χαφ πίσω από τα φόρ. Να την κρατήσει στα πόδια του, εννοείται, να δημιουργήσει δηλαδή, να βγει μπροστά και να πει εγώ. Αυτό λέτε, Έτσι ακριβώς. Ναι. Απλώς προσπαθούσαν μετά βεβαιασμένα γρήγορα να βγουν, να κάνουν τη σέντρα, να βγουν. Και εκεί ήταν βέβαια δύσκολα τα πράγματα. Χάσαν βέβαια σε μια στιγμένη φάση, αν δεν κάνω με τον Κάρκα, αν δεν κάνω λάθος, σε μια πολύ φάση εκεί που θα μπορούσε να γίνει το 2-1. Ναι, με την κεφαλιά του Κάρκα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Κάρκα, η καλύτερη φάση ήταν και το σουτ του Σβάμπ. Αυτά τα δύο δειγμάτισε μπροστά από πάνω. Ναι. Ενδεχομένως εκεί, αν κάνει το 2-1 ο Κάρκας, νομίζω ήταν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου προς το τέλος, κάπου εκεί ήταν, στο 2-0 πάντως ήταν. Θα μπορούσε να δημιουργήσει μια 1-2-1 και να δούμε μια άλλη κατάσταση, μια πιο ηρεμία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κτλ. Είναι καμιά φορά και η εξέλιξη του παιχνιδιού που σε δημιουργεί προβλήματα, ξέρεις, σε άποψη. Πράγμα που δεν είχε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα.
Ο ΠΑΟΚ αυτό που τον χαρακτήριζε τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν η ψυχραιμία, η ηρεμία στο παιχνίδι, ακόμα και αν τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά. Ναι, αν στράβωνε το παιχνίδι που λέμε, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί είχε συνοχή ομάδα, είχε παίκτες που είχε εμπιστοσύνη ένας στον άλλον και η ομάδα ήταν δουλεμένη για αρκετά χρόνια. Τώρα δημιουργείται μια καινούργια ομάδα. Τώρα ναι. Θα δούμε πώς θα μπορέσει. Τον βρήκε πάνω στο μοντάρισμα νωρίς αυτό το παιχνίδι, το ευρωπαϊκό. Ότι ήθελε λίγες μέρες ακόμη δηλαδή για να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους και ο προπονητής να τους δώσει ρόλους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει, αλλά από εκεί και πέρα όμως παίρνουμε κάποιους παίκτες και τους τοποθετούμε μέσα σε ένα σύστημα που να μπορούν να το στηρίξουν. Και οι παίκτες που έρχονται στον ΠΑΟΚ δεν είναι οι παίκτες που δοκιμάζονται παράδειγμα για να περάσουν μετά για να τους αξιολογήσουμε. Ξέρουμε τι παίρνουμε, ξέρουμε για πού τον παίρνουμε. Εκεί με έκανε λίγο μια. Δηλαδή και όντως όμως δεν είχαν τη χημεία, δεν είχαν τους αυτοματισμούς που αυτό θέλει λίγο δουλίτσα, θέλει χρόνο. Θέλει το χρόνο του για να γίνει. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι πιστεύω ότι θα πρέπει. Μας έδειξε μέχρι τώρα βέβαια ότι μια σοβαρότητα. Δηλαδή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά αυτά τα παιχνίδια. Ναι, έτσι είναι. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο τώρα την επόμενη εβδομάδα. Είναι, όπως είδατε, τη Λεύσκη, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Όχι λόγω Λεύσκη, λόγω ΠΑΟΚ. Είναι ένα ερωτηματικό για το πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνει φορτσέκι, πρέπει να πιέσει. Πρέπει, αν μη τι άλλο, στο πρώτο ημίχρονο να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Θα παίξει ρόλο, ναι. Το ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ βέβαια να γυρίσει, σίγουρα ποιοτικά είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα είναι πιο συγκεντρωμένοι, θα διαβάσουν καλύτερα το παιχνίδι. Θα πρέπει να έχουν ηρεμία και υπομονή στο παιχνίδι. Γιατί δεν είναι και εύκολο να μπορείς να ανατρέψεις το 1-2-0. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Όποια και αν είναι δυναμικότητα του αντιπάλου, λέτε. Όποια και να είναι, για το λόγο το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή τη στιγμή μονταρισμένος, δεν έχει βρει τα πατήματά του. Ξέρεις, έτσι είναι. Ενώ άλλες φορές μπορεί να εφησίγαζε, ξέρεις, ένα άτυπο αποτέλεσμα, θα το γυρίσουμε, θα το ανατρέψουμε. Γιατί πιστεύαμε στην ομάδα. Τώρα όμως είναι ένα ερωτηματικό ακόμα η ομάδα. Και αυτό δυσκολεύει το θέμα. Έτσι είναι. Κύριε Τσιόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική ανάλυση που μας κάνατε, μας βοηθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή τύχη και στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.